Λατινικά, χημεία και πληροφορική ήταν σήμερα τα μαθήματα στα οποία κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων από τα γενικά λύκεια. Τα σημερινά θέματα θεωρώ ότι επέτρεπαν στους υποψηφίους να γράψουν πολύ καλό βαθμό. Στα λατινικά, τα θέματα ήταν τέτοια που μια ορθή προετοιμασία κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου θα μπορούσε να εξασφαλίσει μέχρι και το άριστα, με τις εκτιμήσεις των καθηγητών να αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα αναμένεται να είναι ενθαρρυντικά για τους υποψήφιους. Τα λατινικά επανήλθαν μετά από 2 χρόνια απουσίας τους από τις Πανελλήνιες και πιστεύω ότι γέμισαν χαμόγελα τους μαθητές. Τα θέματα ήταν αρκετά εύκολα και πιστεύω ότι ένας καλά προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να γράψει ακόμη και άριστα. Ήταν, νομίζω, πολύ βατά για ένα καλά διαβασμένο μαθητή που είχε προετοιμαστεί όλη τη χρονιά. Νομίζω ότι θα έχει πάει πολύ καλά. Χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, αλλά με καλή προετοιμασία, πολύ καλά θα μπορούσαν να γράψουν και οι υποψήφοι που διαγωνίστηκαν στη χημεία. Καθώς τα θέματα δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία, απαιτούσαν όμως καλή διαχείριση. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Σε 2-3 σημεία έπρεπε οι μαθητές απλώς να προσέξουν λίγο περισσότερο. Με λίγο ηρεμία και λίγο χαλαρότητα μπορούσαν κάλλιστα να τα βγάλουν και να γράψουν μια πολύ καλή βαθμολογία. Πιστεύω ότι οι δυνατοί υποψήφοι και οι πολύ καλά διαβασμένοι μαθητές τα έγραψαν πολύ καλά. Τα θέματα δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Υπήρχε ένας μικρός βαθμός δυσκολίας και πιστεύω ότι τα παιδιά θα έγραψαν καλά. Διαβαθμισμένα, για να μπορεί να διακριθεί ο μέτρια προετοιμασμένος από τον καλά προετοιμασμένο και τον άριστο υποψήφιο, ήταν τα θέματα και στην πληροφορική. Επανήλθαν στην ύλη κάποια θέματα τα οποία πέρσι ήταν εκτός ύλης, οπότε γι' αυτό ήμασταν προετοιμασμένοι όλοι, το περιμέναμε. Γενικά ήταν θέματα τα οποία κάποιος μπορούσε να γράψει πολύ καλά. Μέχρι το 10 ήταν για τον πολύ τον κόσμο. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες 5 μονάδες ήταν μέτριας δυσκολίας και 5 μονάδες που ήταν για τους πολύ καλά διαβασμένους μαθητές. Για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται την Παρασκευή με τη φυσική, την ιστορία και την οικονομία.